Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι με εντερνητικές σύντρικες γενικά. Παρ' όλα αυτά, ασχοληθώ μία φορά με το θέμα και δεν θα ξανασχοληθώ ποτέ στη ζωή μου με αυτό το θέμα. Okay? Λίγο να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, να τα βάλω στη θέση τους. Το 2020, λοιπόν, βρίσκομαι πρώτη φορά μαζί του από κοντά. Και το πρώτο πράγμα που του λέω με το που μπήκε στα μάξι μου είναι ότι, φίλε, προκειμένου να ασχοληθώ εγώ μαζί σου, θα κάνω μια συμφωνία. Απλά και ξεκάθαρα. Η συμφωνία έλεγε: θα κρατήσω εγώ το 100% από τα streams, εσύ το 100% από τα lives. Σύμφωνοι. Σφίξαμε τα χέρια και από τότε ξεκινήσαμε. Εγώ πήρα ένα παιδί από το χωριό και τον έκτισα κυριολεκτικά από το 0, πριν καν βγάλει κομμάτια στο Instagram. Στο Internet, sorry. Στο YouTube. Από τότε. Είχε πάρα πολύ mentoring από μένα για το πώς να κινείται, πώς να μιλάει, πώς να ηχογραφεί μέσω στούντιο. Τα πάντα μέχρι free mix master, free fits από μένα, free beats, free album covers. Τα πάντα free. Τον έβαλα στην τηλεόραση, παπούτσια, κινητά, καινούργια, όλα τα πάντα. Και γυρνάει τώρα αυτός να πει κακά πράγματα για μένα. Μετά από τόσα πράγματα λοιπόν που έχω κάνει εγώ γι' αυτό, να μια μέρα γυρνάει και μου λέει ότι μάγκα δεν μου κάνει αυτό το deal. Και του λέω, δεν έχω κάποια υποχρέωση απέναντί σου να αλλάξω τον deal εφόσον τον deal αυτό ήταν. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαι μουνόπανο και το ξέρουν όλοι αυτό. Από τους επιχειρηματίες, από τους πιο μεγάλους μάγκες, από τους πιο άσχετους, από τους πιο σκεπτικούς, από όλους, εντάξει. Του λέω, έλα να κάνουμε ένα καινούριο deal. Του βγάζω καινούριους όρους, καθόμαστε όλοι μαζί, η ομάδα του και η ομάδα μου. Δεν του έκανα αυτό το deal, αποφάσισε να μην συνεχίσει μαζί μου. Του είπα, τράβα τον δρόμο σου, κανένα πρόβλημα. Ό,τι έχω δουλέψει μέχρι τώρα τα κρατάω εγώ όμως, γιατί αυτά είναι συμφωνία. Και τώρα γυρνάει και κάνει τέτοια κολοτούμπα σε μένα. Που ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά τι έχω κάνει για αυτό, εντάξει. Δεν ήταν κρυφά. Όσοι με ακολουθείτε, ξέρετε τι έχω κάνει. Αλλά να μην αναφέρω το πόσο γλύφτης είναι γενικά. Να μην αναφέρω το πόσο προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο που του γνώρισα εγώ να γυρίσει εναντίον μου, να κάνει προπαγάνδα δηλαδή στο όνομά μου. Να μην αναφέρω που έβαζε κόσμο να με παίρνει τηλέφωνο, καθώς εγώ τον βοηθούσα, με παίρνει τηλέφωνο να τον βοηθήσω για κάποια προσωπικά θέματα που είχε μέχρι και μια εβδομάδα πριν, ξέρω εγώ. Να μην τα αναφέρω αυτά. Καραγκιόζηλίκια. Τέλος πάντων. Ξαναλέω, πάρα πολύ ασχολήθηκα μέχρι εκεί. Απλά λίγο για να ξέρετε τι παίζει και με μένα, εντάξει, αυτά.